Η επόμενη μέρα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Στο πρώτο μέρος εκπομπής σας μαζί μας ο νέος Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Αλέξης Καλοκαιρινός. Τώρα θα πάμε στους επίσης μεγάλους Δήμους της Κρήτης που καθάρισαν από τον πρώτο γύρο. Μιλάμε για τον Δήμο Χανίων, τον Δήμο Ρεθύμνου αλλά και τον Δήμο της Σιτίας. Μαζί μας εδώ στο πλατό της εκπομπής ο Δήμαρχος Ρεθύμνου, ο κύριος Γιώργος Μαρινάκης και ο Δήμαρχος Σιτίας, ο κύριος Γιώργος Ζερβάκης. Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον Δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Παναγιώτη Σημανδυράκη. Καλησπέρα σας, συγχαρητήρια και στους δύο. Καλησπέρα. Καλή δύναμη. Είστε καλά, σπίτι χωρίς Γιάννη, λέει, προκοπή δεν κάνει. Εγώ θα το πω Δήμο χωρίς Γιώργο, προκοπή δεν κάνει. Και οι δύο Γιώργηδες είστε και οι δύο στη θέση σας παραμένετε. Βεβαίως, κύριε Μαρινάκη, εσείς είστε και ο μακροβιότερος εν ενεργεία δήμαρχος της Κρήτης, νομίζω από το 2004. 6. Από το 2004. Εξελέγην, το 7 λειτουργήσα. Ναι, έχετε καταρρύψει αυτό το ρεκόρ. Θα ήθελα, προτού ξεκινήσουμε τη συζήτηση, και με εσάς και με τον Δήμαρχο της Σιτίας, θέλετε να δείτε πώς ψήφισαν οι Ρεθυμνιώτες, πώς έχει διαμορφωθεί το τελικό αποτέλεσμα. Σε πολύ λίγο θα δούμε τον πίνακα με την ετοιμιγορία των Ρεθυμνιωτών στον τρίτο μεγαλύτερο Δήμο της Κρήτης. Να δούμε το αποτέλεσμα έτσι όπως διαμορφώνεται. Λοιπόν, έχουμε 66,31% ο κύριος Μαρινάκης, 26,31% η κυρία Κουτσαλεδάκη και 7,38% ο κύριος Μανουσογιάννης. Το αποτέλεσμα είναι στο 100%, είναι τελικό. Να δούμε και τον Δήμο της Σιτίας, πώς διαμορφώθηκε εκεί η ετοιμιγορία των φίλων από την Σιτία. Ο κύριος Ζερβάκης 77,55% και ο κύριος Σημεωνίδης 22,45%. Κοινό το ερώτημα. Δήμαρχε του Ρεθύμνου και Δήμαρχε της Σιτίας. Η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων σας, λένε ότι εσείς είστε αυτοί που πρέπει να συνεχίσετε να διαχειρίζεστε τις τύχες της καθημερινότητάς μας. Τι διαφορετικό έχει αυτή η ετοιμιγορία, κύριε Μαρινάκη, από την προηγούμενη? Συνήθως, ένας δήμαρχος που είναι πολλά χρόνια έχει και τη φθορά. Σε εσάς αυτό δεν έχει αποτυπωθεί. Δεν αποτυπώνεται πουθενά. Κοιτάτε, η φθορά είναι φυσιολογικό φαινόμενο, όπως επίσης και η επανατοποθέτηση των πραγμάτων είναι υποχρέωση του αιρετού που διεκδικεί ξανά μια νέα θητεία. Και εξηγούμε αυτό πώς έγινε. Έγινε με ένα πολύ ισχυρό συνδυασμό με πολύ μεγάλη ανανέωση προσώπων. Έτσι βλέπει η κοινωνία ότι δεν υπάρχει ένα κλειστό κλαμπ που θέλει να διοικεί το Δήμο Ρεθύμνης. Υπάρχει ένας επικεφαλής που κάθε φορά μπορεί να εμπνέει ανθρώπους από την κοινωνία και μαζί με τους παλιούς να αποτελούν ένα σύνολο με ένα κοινό αξιακό κώδικα και με μια κατάθεση κοινωνική που μπορεί κάποιος να την επικαλείται για να ζητάει την ψήφο του Δημότη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έτσι την εξορροπεί στη φθορά. Κάτι που δεν μπορεί να κάνει, ας πούμε, ένας περιφερειάρχης επειδή δεν έχει τη δυνατότητα αυτού του ευρύτερου συνδυασμού. Εμένα από την πρώτη στιγμή η υποχρέωσή μου και η σκέψη μου και αν θέλετε και η στρατηγική μου ήταν ο συνδυασμός μου να είναι η ταυτότητά μου. Και αυτό έκανα και νομίζω γι' αυτό και πέτυχε. Θα πάω στον κύριο Ζερβάκη, αλλά πρώτα θα καλησπέρισω σε πολύ λίγο τον κύριο Σημανδυράκη. Κύριε Ζερβάκη, 77%. Είστε και από τους δημάρχους του Λασιθίου που θα αφήσετε να ανασάνουν εισιτιακοί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, θα μπορούν να το απολαύσουν ακόμα καλοκαίρι, γιατί στην Ιερά Πέτρα, στον Άγιο Νικόλαο, θα πρέπει να πάνε σε εκλογές. Και βεβαίως το οροπέδιο Λασιθίου που δεν έκλεισε από τον πρώτο γύρο με τον κύριο Αθανασάκη. Είχαμε εκεί την ανατροπή με τον κύριο Στεφανάκη. Θέλω το σχολείο σας. Είναι επίσης ένα τεράστιο ποσοστό αυτό που σας δίνουν οι άνθρωποι της Σιτίας για να συνεχίσετε. Ναι, είναι αρκετά τιμητικό και για τον Δήμαρχο αλλά και για την ομάδα του, διότι να σας θυμίσω, κύριε Δασκαλάκη, ότι εμείς εκτός την πανδημία που περάσαμε όλοι μας, είχαμε και ένα πλημμυρικό φαινόμενο, το οποίο ανέστειλε όλες τις λειτουργίες του Δήμου, άλλαξε την καθημερινότητά μας, έπρεπε να τρέξουμε, να αποκαταστήσουμε την πόλη, τις υποδομές, την οικονομία, να ανατάξουμε το ηθικό των σιτιακών, το οποίο ευτυχώς με τη βοήθεια και με τη συνδρομή πολλών συνδημοτών, των εθελοντικών ομάδων,
σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα μπορέσαμε και επαναφέραμε τη λειτουργία στην πόλη, στα τοπικά διαμερίσματα στα οποία είχαμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχουν βέβαια ανοιχτές πληγές ακόμη. Θεωρούμε ότι θα λυθούν με τη συνδρομή της κυβέρνησης, διότι όπως καταλαβαίνετε, ένας Δήμος μικρός όπως είναι περιφερειακός, όπως είναι ο Δήμος Θεία, σε τέτοιες καταστάσεις δεν έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει μόνος του και να αποκαταστήσει υποδομές και την οικονομία της πόλης. Θεωρώ ότι το εκτιμήσανε οι εστιακοί. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έμεινε από την αρχή μέχρι το τέλος αραγής. Βοήθησαν όλοι, συνέδραμαν όλοι και θεωρώ ότι επειδή δημιουργήσαμε τώρα ένα καινούργιο ψηφοδέλτιο με καταξιωμένους εστιακούς, ξέρετε, το προσόν μιας μικρής πόλης είναι ότι γνωριζόμαστε. Καθένας ξέρει την επαγγελματική πορεία του καθενός, την επιστημονοσύνη του, την προσφορά του στα κοινά, οπότε οι άνθρωποι που ήρθαν μαζί και στελεχώσαν το ψηφοδέλτιο το καινούργιο είναι ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να δώσουμε στον εστιακό λαό για να μπορέσει να επιλέξει τους καλύτερους μας από αυτούς. Εκτιμήθηκε όπως φάνηκε και εκ του αποτελέσματος θεωρώ ότι δικαιωθήκαμε. Η επόμενη μέρα είναι μπροστά μας. Υπάρχουν πολλά θέματα ανοιχτά. Έχουμε δρομολογήσει και πάρα πολλά. Υπάρχουν χρηματοδοτήσεις πολλών εκατομμυρίων αυτή τη στιγμή, οι οποίες περιμένουν υλοποίηση και θεωρώ ότι η επόμενη μέρα θα είναι σίγουρα καλύτερη από την προηγούμενη τετραετία και με την πύρα που έχουμε αποκτήσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Την περασμένη Δευτέρα σε αυτό εδώ το πλατό ήταν σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε η τηλεμαχία των Χανίων. Σήμερα, κύριε Δήμαρχε του Ρεθύνου και της Σιτίας, έχουν και τα Χανιά αποτέλεσμα. Ο Παναγιώτης Σημανδυράκης συνεχίζει να είναι ο πρώτος πολίτης των Χανίων και η δική του δημοτική ομάδα να ηγείται. Μαζί μας λοιπόν ο Δήμαρχος Χανίων, ο κύριος Παναγιώτης Σημανδυράκης. Συγχαρητήρια κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ που είστε κι εσείς μαζί μας απόψε. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Να συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου τους εξαιρετικούς συναδέλφους, τον κύριο Μαρινάκη, τον Γιώργη και τον Γιώργο τον Ζερβάκη. Χαίρομαι ιδιαίτερα που καλοί συνάδελφοι, άνθρωποι που έχουμε συνεργαστεί και σε άλλα επίπεδα, όχι μόνο σε ό,τι αφορά δηλαδή την επικοινωνία θεμάτων, αλλά και στο κομμάτι της διεκδίκησης, καταφέρνουν κάτι μια πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλες νίκες. Τα ποσοστά που πέτυχαν είναι πάρα πολύ σημαντικά και αυτό για μας και για μένα ως αυτοδιοικητικό νομίζω ότι οφείλεται σε ένα και μόνο πράγμα, στη δουλειά η οποία έχει γίνει και δουλειά που είμαι σίγουρος ότι οι πολίτες πάντα μπορούν και την αναγνωρίζουν. Είναι μια αναγνώριση και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Γνωρίζω κύριε Σημανδυράκη ότι έχετε μια ιδιαίτερη σχέση φιλίας και ενδοεπικοινωνίας. Το έχετε πει και τηλεοπτικά αυτό με τον Δήμαρχο του Ρεθύμνου, τον κύριο Μαρινάκη. Θα ήθελα όμως να δουν οι τηλεθεατές μας απόψη και ποιοι είναι οι αριθμοί έτσι όπως διαμορφώθηκαν από την ετοιμιγορία των Χανιωτών στις χθεσινές εκλογές. 65,79% ο κύριος Σημανδυράκης, 21,86% η κυρία Μανιμανάκη, 10,54% ο κύριος Λουτσέτης και 1,81% ο κύριος Μαράκης. Κύριε Σημανδυράκη, την περασμένη Δευτέρα τέτοια ώρα εδώ έπεφταν κορμιά. Το βάζω εισαγωγικά βεβαίως. Ήταν η μάχη των εντυπώσεων, ήταν αυτή η αγωνία λίγο πριν τις κάλπες. Αυτό που μου έκανε εντύπωση και οφείλω να σας το πω είναι ότι σε όλη την αυτοδιοικητική σας πορεία προεκλογικά δεν μπήκατε ποτέ στη διαδικασία να μειώσετε, και το μειώσετε το βάζω εισαγωγικά, τον αντίπαλό σας. Δηλαδή και τις φορές που μιλήσαμε στο τηλέφωνο για να κλείσουμε το ραντεβού για την τηλεμαχία, όπως έκανε και με όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους σας, μου λέγατε ότι η κάλπη είναι κάλπη και κανείς δεν μπορεί να τη βάζει στην άκρη. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο και κανείς αιρετός δεν μπορεί να εκφράζει βεβαιότητες για μια εκλογική διαδικασία. Πολύ περισσότερο όταν μέσα σε όλα αυτή τα 4 χρόνια άλλαξαν πολλά δεδομένα, αντιμετωπίσαμε πολλές προκλήσεις, είδαμε πολλές αλλαγές να συμβαίνουν γύρω μας και εμείς οι αυτοδιοικητικοί, ξέρετε, προσπαθούμε συνεχώς να διατηρούμε και να επαληθεύουμε αυτό το αισθητήριο που έχουμε και ο μοναδικός τρόπος να επαληθεύεται αυτό το αισθητήριο είναι μέσα από την εκλογική διαδικασία. Χαίρομαι που η δυναμική που μπορούσαμε να την αντιληφθούμε επαληθεύτηκε τελικά με ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα και για μας ως συνδυασμό που ξεκινήσαμε με μια
αφετηρία πολύ δύσκολη, θα μπορούσα να πω, το 2019, με μια ομάδα ανθρώπων που για πρώτη φορά εμφανιζόταν στα πράγματα του Δήμου Χανίων. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή η χθεσινή ημέρα, γιατί όχι μόνο καταφέραμε να πετύχουμε ένα μεγάλο ποσοστό, αλλά κάναμε με μια καινούρια, μια διευρυμένη μάλλον ομάδα, κινητοποίησαμε ακόμη περισσότερους συμπολίτες με ποιοτικά χαρακτηριστικά, με χαρακτηριστικά που θεωρώ ότι συνθέτουν μια ομάδα που θα προσπαθήσουμε να δουλέψει όπως και τα προηγούμενα 4 χρόνια, με απόλυτη συνοχή, χωρίς εσωτερικούς ανταγωνισμούς, με πολύ καλή επικοινωνία με το σύνολο των υπηρεσιών του Δήμου, και έχουμε ήδη προετοιμάσει, ήδη εκτελούμε ένα πολύ μεγάλο αναπτυξιακό πρόγραμμα για το Δήμο Χανίων, που θεωρώ ότι θα αποφέρει πολύ σημαντικές αλλαγές τα επόμενα χρόνια. Αισιοδοξία λοιπόν για όλο αυτό το οποίο, το πρώτο κύκλο που κλείνει, και κυρίως για αυτό που έρχεται. Θα κάνω ένα κοινό ερώτημα και στους τρεις σας. Θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Σημανδυράκη. Από τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών χθες στην Κρήτη, σας προκάλεσε κάτι, έκπληξη, αίσθηση, δεν το περιμένατε? Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς βλέπουν οι αυτοδιοικητικοί τις εκλογές των συναδέλφων τους. Εμείς έχουμε, ή μάλλον δεν έχουμε το προνόμιο να μπορούμε να ασχοληθούμε πάρα πολύ με το τι συμβαίνει σε άλλες Τα αποτελέσματα τα ξέρετε όμως τώρα, χέσιμα, δεν τα ξέρετε? Εννοώ ότι δεν μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε τους συσχετισμούς όπως εξελισσόταν στον βαθμό που θα θέλαμε. Έχουμε όμως πληροφόρηση. Θέλω να πω ότι δεν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα το οποίο ήταν εκτός κάποιες, στο πλαίσιο μιας απίθανης πρόβλεψης. Υπήρχαν το τελευταίο διάστημα, είχαν διαμορφωθεί δυναμικές σε κάθε Δήμο, κάποιοι συμφαληθεύτηκαν, ενδεχομένως κάποιοι συνάδελφοι, ενώ φαίνονταν ότι μπορούν να πάνε σε δεύτερη εκλογική διαδικασία, τα κατάφεραν από την πρώτη. Όμως σε γενικές γραμμές δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια μεγάλη έκπληξη για την περιφέρεια Κρήτης τουλάχιστον. Λοιπόν, θα έρθω σε εσάς, Δήμαρχε του Ρεθύμνου, αλλά πρώτα πρέπει να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Έχει έρθει και μια πολύ εύστοχη ερώτηση για εσάς από το Ρέθυμνο και θα σας τη θέσω μόλις επιστρέψουμε. Πάμε σε διαφημίσεις. 11 ακριβώς η ώρα αιχμής, την επόμενη μέρα του πρώτου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. Βεβαίως, οι σημερινοί καλεσμένοι, οι Δήμαρχοι Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Σιτίας, δεν έχουν δεύτερο γύρο. Είναι δεδομένο το αποτέλεσμα. Συζητάμε με πιο χαλαρή διάθεση και βεβαίως με αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά. Άλλωστε, όλοι οι καλεσμένοι απόψε από τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Σιτία έχουν αυτή την αυτοδιοικητική εμπειρία. Είναι μαζί μας ο Δήμαρχος Χανίων, ο κύριος Σημανδυράκης, ο Δήμαρχος Ρεθύμνου, ο κύριος Μαρινάκης, και ο Δήμαρχος Σιτίας, ο κύριος Ζερβάκης. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Δήμαρχε του Ρεθύμνου. Έχω και μια ερώτηση έτσι που τη θεωρώ πολύ εύστοχη, θα σας την κάνω στην πορεία της συζήτησης. Θέλω να μου πείτε, από την 1η-1η του 2024, που ουσιαστικά ξεκινάει η νέα αυτοδιοικητική πενταετία, αν κάτι θα αλλάξει στη δομή του Δήμου, ή θα μπορούσατε να πείτε ότι ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει? Όχι, γιατί η ομάδα αλλάζει. Έχουμε ένα εμπλουτισμό που πρέπει να τον αξιοποιήσουμε. Ξέρετε, πολλές φορές κάνουμε οργανογράμματα και φτιάχνουμε σπιτάκια. Αυτό είναι ίσως καλό τεχνοκρατικά, αλλά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Εγώ πάντα δουλεύω ανάποδα. Ποιους ανθρώπους έχω, τι δεξιότητες έχουν, τι γνώσεις έχουν, τι διαθεσιμότητα χρόνου έχουν, που είναι πολύ σοβαρός παράγων αυτός στην επιλογή μου, και πάνω σε αυτό χτίζω το επόμενο σύστημα. Ξέρετε πολύ καλά ότι από τον νόμο ό,τι αρμοδιότητες δίνει ο Δήμαρχος τις απεγδύεται ο ίδιος, άρα όποιες δεν δίνει τις κρατάει για τον εαυτό του και είναι υπεύθυνος γι' αυτά. Λοιπόν, θα μιλήσω με την καινούρια δημοτική ομάδα. Άλλωστε τώρα και εκ των πραγμάτων και λόγω του ποσοστού είναι εμπλουτισμένη. Η προηγούμενη δημοτική ομάδα ήταν 15 άτομα. Τώρα είναι 24. Από τους παλιούς κάποιοι δεν κατέβηκαν καθόλου. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι πάνω από τους μισούς είναι νέα πρόσωπα, που και αυτά έχουν φιλοδοξίες, γνώσεις και όρεξη. Πρέπει λοιπόν την ομάδα να κάνουμε αυτό που κάνουν και οι προπονητές, το rotation. Να δούμε
ο καθένας που μπορεί να το αποκριθεί και να το αξιοποιήσουμε. Θα πάτε στο κομμάτι και εσείς της ανανέωσης. Θα ανανεωθεί η ομάδα που θα διαχειριστεί τις τύχες του Δήμου Ρεθύμνου την επόμενη αυτοδιοίκηση. Κοιτάξτε, δεν είμαι ποτέ υπέρ της ανανέωσης για την ανανέωση. Mm-hmm. Πρέπει να υπάρχουν εχέγγυα ότι το καινούργιο σύστημα θα λειτουργήσει καλύτερα από το παλαιό. Αλλά ότι πάντα χρειάζεται να βάζουμε νέο αίμα και νέες δυνάμεις σε ό,τι κάνουμε, αυτό είναι επίσης αλήθεια. Να πω στους τηλεθεατές ότι στη διάρκεια της συζήτησης, κάθε φορά θα μιλάω με έναν από εσάς, θα έχουν ευκαιρία να βλέπουν και εικόνες από το πώς εξελίχθηκε χθες η βραδιά και με τα πανηγύρια. Οφείλω να πω, κύριε Μαρινάκη, ότι εσείς κρατήσατε πολύ χαμηλούς τόνους στη χθεσινή βραδιά. Δηλαδή, επειδή εμείς είχαμε μια μαραθώνια βραδιά, συνδεθήκαμε με όλα τα εκλογικά κέντρα των νικητών και τα σχετικά. Ήταν μια εθιμοτυπική βραδιά. Πήγε ο Δήμαρχος στο εκλογικό κέντρο, ευχαρίστησε, έκανε τη δήλωσή του και έφυγε. Αυτό σημαίνει ότι έχετε χορτάσει από αυτό που λέμε επιτυχία και ότι πλέον η δουλειά είναι αυτή που έχει τον κύριο λόγο στο Ρέθυμνο. Δεν νομίζω, και αυτό είναι η πεποίθησή μου, ότι έχει κανείς δικαίωμα να διαταράσει την οικονομική και κοινωνική ζωή μιας πόλης, επειδή ο ίδιος είναι πολύ χαρούμενος και πανηγυρίζει. Ξέρετε, το είναι όμως δικαίωμα. Ναι, αυτό. Κοιτάτε κάτι. Το εκλογικό μου κέντρο ήταν στην καρδιά του τουριστικού Ρεθύμνου. Θα μπορούσε να ανοίξει ο δρόμος για εκείνη τη βραδιά και να επικαλεστούμε χιλιάδες λόγους. Είπα όχι. Γιατί θα έχουμε ένα αυτοκίνητο να έχει σταθμεύσει παράνομα, είναι σαν να το έχω σταθμεύσει εγώ. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν θέλω καμία διάκριση. Και νομίζω ότι όπως γίνανε τα πράγματα ήταν όλα εξαιρετικά. Με είδαν οι άνθρωποι, τους ευχαρίστησα. Πήγα όπως έπρεπε να πάω θεσμικά στην αντιπεριφέρεια να χαιρετήσω την Μέρη τη Λιονή και να της ευχηθώ καλό ξημέρωμα. Μια έπρεπε μέχρι τα ξημερώματα να μείνει εκεί. Και μετά πήγα με την σύζυγό μου και τον μικρό μου γιο και πια μια σούπα που τη χρειαζόμουν. Διότι όλες αυτές τις μέρες η φωνή ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα. Ή πιάτε μία σούπα χωρίς να είναι σούπα το αποτέλεσμα για εσάς και τη διάρκεια. Όχι, ευτυχώς και να είναι καλά οι συμπολίτες μας. Ξέρετε, στα κοινά ο καθένας αποδεικνύει και το χαρακτήρα του και τον τρόπο του. Είναι βιωματική η λειτουργία της αυτοδιοίκησης. Ο Δήμαρχος και οι σύμβουλοι και οι αντιδήμαρχοι δίνουμε το παράδειγμα. Και νομίζω ότι επ' αυτού δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα. Γιατί δεν μας ταιριάζουν τα φαφαρόνικα, ούτε τα πυροτεχνήματα, ούτε τα κορναρίσματα. Μου θυμίζουν εποχές πολλές δεκαετίες πίσω. Μάλιστα. Δήμαρχε της Σιτίας, είστε κι εσείς ένας άνθρωπος αυτοδιοικητικός χαμηλών τόνων. Το έχουμε διαπιστώσει και σε πολλά από τα ρεπορτάζ. Δεν είστε από τους ανθρώπους που επιλέγουν πολύ συχνά να βγει στην τηλεόραση. Θέλω να μου πείτε αν και εσείς ακολουθήσετε αυτήν τη λογική του κυρίου Μαρινάκη, του Δημάρχου του Ρεθύμνου. Θα πάτε σε ένα ανανεωμένο μοντέλο διακυβέρνησης του Δήμου της Σιτίας. Κύριε Δασκαλάκη, το προαπαιτούμενο που είχαμε στην παρούσα θητεία και η σχέση με τους αντιδημάρχους ήταν ένα. Πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης εντός εισαγωγικών. Εκτιμώ ότι ο αντιδήμαρχος πρέπει να είναι παρόν ανά πάσα ώρα και στιγμή στα προβλήματα της πόλης. Ασφαλώς και θα γίνει ανανέωση και θα γίνει ανανέωση διότι, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, οι ομάδες εμπλουτίζονται με νέους ανθρώπους. Κάθε ένας από εμάς έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, έχει ιδιαίτερες εμπειρίες, επιστημονική επάρκεια διαφορετική. Εκτιμώ ότι ο Δήμαρχος πρέπει να είναι αυτός που θα αντιληφθεί και θα καταλάβει mm-hmm. πού μπορεί ο κάθε ένας από τους συνεργάτες του να αποδώσει το μέγιστο. Το ζητούμενο είναι αυτό. Να σας πω ότι στην προηγούμενη θητεία που είχαμε, στην παρούσα θητεία, δεν αντικαταστάθηκε κανείς από τους αντιδημάρχους. Και δεν αντικαταστάθηκε γιατί ήμασταν μια καινούργια δημοτική αρχή. Οι συνεργάτες επέδειξαν ιδιαίτερο ζήλο σε όλους τους τομείς τους οποίους ανέλαβαν και εκτιμώ ότι εκπληρώσανε με τον καλύτερο τρόπο τα καθήκοντά τους. Και αυτό έγινε και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το εκλογικό αποτέλεσμα που είχαμε εμείς, το θριαμβευτικό μπορώ να πω. Τα χαρακτηριστικά όμως αλλάζουν, οι χεροί αλλάζουν, οι ανάγκες μεγαλώνουν. Υπάρχει ανάγκη ανανέωσης,
Είναι ένα χαρακτηριστικό στη ζωή όλων μας. Οπότε εκτιμώ ότι με την νέα δημοτική αρχή, με την καινούργια χρονιά, θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές και εύχομαι και ελπίζω να είναι πάντα προς το καλύτερο και προς όφελος του Στιακού Λαού. Κύριε Σημανδυράκη, και εσείς αυτοδιοικητικός χαμηλών τόνων, το έχουμε διαπιστώσει. Η αλήθεια είναι ότι στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές εσείς ήσασταν η μεγάλη ανατροπή, τουλάχιστον στους μεγάλους δήμους της Κρήτης. Εμφανιστήκατε στα Χανιά ως το απόλυτο outsider και στην πορεία γίνεται ο απόλυτος κυρίαρχος. Δεν χρειαστήκατε πολύ κόπο για να επιβεβαιώσετε την επικράτησή σας στα Χανιά με ένα υψηλότατο ποσοστό και θέλω να μου πείτε αν αυτό το ποσοστό βαραίνει τις πλάτες σας όσον αφορά το τι θα γίνει από τη νέα αυτοδιοικητική θητεία που ξεκινά 1η Ιανουαρίου. Γιατί και εσείς είστε ένας εν ενεργεία δήμαρχος, είστε στα ενία της πόλης των Χανίων, άρα θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δεν θα αλλάξω κάτι, γιατί θεωρώ ότι αυτό το επιτυχημένο μοντέλο πρέπει να συνεχιστεί και για τα επόμενα 5 χρόνια. Θα βάλετε και εσείς πινελιά ανανέωση στην δημοτική σας ομάδα και κυρίως σε αυτούς που θα διαχειριστούν σε πιο κομβικές θέσεις τις τύχες των Χανιωτών? Εντάξει, πράγματι η προηγούμενη εμπειρία για μας ξεκίνησε με 9 στους 49 δημοτικούς συμβούλους, το οποίο προφανώς σε αναγκάζει πολλές φορές να εξαντλήσεις το σύνολο των στελεχών των προσώπων που είναι στη δημοτική σου ομάδα. Οι θέσεις και οι ευθύνες στο Δήμο Χανίων είναι αρκετές και η ευθύνη που πρέπει τώρα να αναλάβουμε είναι το πώς θα μπορέσουμε να συνδέσουμε τα πρόσωπα με τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν, με την διαθεσιμότητα την οποία έχουν στις κατάλληλες θέσεις. Θεωρώ ότι πλέον υπάρχει αυτή η εμπειρία των προηγούμενων 4 ετών και θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλη αυτή την πρόκληση, γιατί είναι μια πρόκληση όχι μόνο για τον επικεφαλής, για τον δήμαρχο, είναι μια πρόκληση για όλη την ομάδα να μπορέσει να συνεργαστεί μεταξύ της, λειτουργώντας το κάθε μέλος στο δικό του χώρο ευθύνης. Από εκεί και πέρα, περιμένουμε και τα οριστικά αποτελέσματα της σταυροδοσίας σε επίπεδο προσώπων. Η ευθύνη όμως, θεωρώ, των επικεφαλής προηγείται της εκλογικής διαδικασίας. Έχει να κάνει με τη σύνθεση του ψηφοδελτίου. Εκεί είναι που και το 19 και τώρα δώσαμε ένα ιδιαίτερο βάρος. Η σύνδεση του ψηφοδελτίου, αν κατά τη γνώμη μου, εξασφαλίζει την καλύτερη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από την κυρίαρχη επιλογή των πολιτών και είμαι σίγουρος ότι σύν το χρόνο, το επόμενο διάστημα, θα γίνουν οι απαραίτητες συζητήσεις και θα καταλήξουμε σε εκείνο το σχήμα το οποίο θα μπορεί να τρέξει με το πιο... με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα πράγματα του Δήμου Χανίων. Είμαι αισιόδοξος. Δεν σας κρύβω ότι το γεγονός ότι καταφέρουμε να λειτουργήσουμε με την αφετηρία των 9 Δημοτικών Συμβούλων στους 49 και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε το Δήμο και να πάρουμε όλες τις αποφάσεις και δύσκολες πολιτικές αποφάσεις σε σχέση με τους 29 Δημοτικούς Συμβούλους που εκλέγουμε μετά τη χθεσινή διαδικασία, είναι μια μεγάλη ανακούφιση, θα μπορούσα να πω, υπό την έννοια ότι πλέον υπάρχει μια ομάδα η οποία θα επιμεριστεί, μεγαλύτερη ομάδα, η οποία θα επιμεριστεί όλο αυτό το τεράστιο βάρος που έχει ο κάθε αυτοδιοικητικός, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ακόμα καλύτερα. Ένα συμπληρωματικό ερώτημα, το οποίο θα το θέσω και στον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Ζερβάκη. Η επόμενη μέρα των εκλογών, κύριε Δήμαρχε των Χανίων, είναι και μία ημέρα απολογισμού, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ενενεργία Δήμαρχε, όλοι εσείς που είστε στις θέσεις σας, δεν έχετε και το χρονικό περιθώριο της ξεκούρασης ή της χαλάρωσης, καθώς είναι σε εξέλιξη ακόμα η αυτοδιοικητική θητεία που ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου. Επόμενη μέρα, όπως περίπου περιέγραψε ο κύριος Μαρινάκης, είναι η μέρα ξεκούρασης των εκλογών. Νομίζω ότι μπορούμε όλοι να πάρουμε κάποιες μικρές ανάσες, ταυτόχρονα με τη λειτουργία του Δήμου, που πάντα έχει τις δικές του απαιτήσεις και τα ανελαστικά χρονοδιαγράμματα.
Όμως δεν σας κρύβω ότι για όλους εμάς που καταφέραμε και εκλεγήκαμε από την πρώτη Κυριακή, είναι μια ημέρα χαράς και ο απολογισμός γίνεται πλέον όχι από εμάς τους ίδιους, γίνεται σε συνδυασμό με τον απολογισμό που έκαναν οι ίδιοι οι πολίτες και με την επιλογή την εκλογική. Και επειδή πραγματικά για όλους τους δημάρχους ο Δήμος είναι μια δύσκολη καθημερινή διαδικασία, αυτά τα αποτελέσματα είναι έτσι ένα αντίδωρο σε όλη αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια η οποία γίνεται. Κρατάει για λίγες μέρες νομίζω αυτή η χαρά. Καταλληλότερος βέβαια να απαντήσει ο κ. Μπερνάκης που είχε αυτή την τεράστια εμπειρία και την μακρά πετυχημένη θητεία, όμως είμαι σίγουρος ότι αυτές οι στιγμές προσφέρονται για να σκεφτούμε για τι έχουμε πράξει και κυρίως τι θέλουμε να πράξουμε και τα επόμενα χρόνια. Κύριε Μαρινάκη. Λοιπόν, εδώ μπαίνει ένα θέμα πολύ σοβαρό. Η αλλαγή της σύνθεσης των Δημοτικών Συμβουλίων με συμβούλους που δεν συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία ή που συμμετείχαν και δεν επανεξελέγησαν. Και έχοντας μπροστά το τεχνικό πρόγραμμα, τον προϋπολογισμό, τα δημοτικά τέλη, πρέπει να κρατήσουμε ζωντανό και το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο. Ξέρετε, εγώ και σήμερα 9 η ώρα είμαι στο Δημαρχείο, γιατί νομίζω ότι δεν έχουμε η φράση «η κερίουμε ενετή», δεν μας περιμένει ο χρόνος, είναι γεγονός και είναι σφινωμένο στο μυαλό μου. Έχουμε τώρα πλέον μια νέα δημοτική ομάδα που πρέπει να τη διαχειριστούμε από 1η του Ιανουαρίου, αλλά και μέχρι τότε έχουμε τρέχουσες υποχρεώσεις πολύ σημαντικές που είναι κληροδότημα για τις νέες διοικήσεις. Είμαστε πολύ τυχεροί εμείς που είμαστε οι ίδιοι στη ηγεσία του Δήμου. Φαντάζομαι και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα λειτουργήσουν εκείνοι οι δήμαρχοι που θα κληρονομήσουν αποφάσεις προηγούμενων δημοτικών συμβουλίων που πιθανόν και να διαφωνούν με αυτές. Δεν είναι τα πράγματα τόσο εύκολα. Και δεν σημαίνει ότι επειδή θα πάμε σε νέα δημοτική αρχή, θα αφήσουμε αυτό το τρίμηνο ανεκμετάλλευτο. Ξέρετε ότι είναι και πράγματα που δεν σου επιτρέπει κανείς να τα αφήσεις και είναι δεσμεύσεις νομικές. Όπως είπα, ο προϋπολογισμός δεν πρέπει να λειτουργήσει ο καινούργιος Δήμος. Θα περιμένουμε, μπορούμε να το πάμε τον Ιανουάριο, αλλά να αρχίσουμε δηλαδή από τον επόμενο Μάρτιο να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν πρέπει να χάνουμε καμία μέρα. Και θα προσπαθήσω και να συνοηθώ και με εκείνους συναδέλφους που απέρχονται. Ξέρετε, πριν είχαμε 5 δημοτικές παρατάξεις. Τώρα μείνανε 3. Και οι 2 άλλοι επικεφαλείς είναι μέλη του ήδη σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα και με αυτούς, αλλά και με εκείνους όπως ο κύριος Νίνος που είχε πολύ μεγάλη εμπειρία αυτοδιοικητική και ο κύριος Βουρβακάκης, πρέπει να συνοηθούμε να μην χαθεί χρόνος από τους Δήμους μας. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Μαρινάκη, γιατί μου δίνετε την πάσα. Αυτή τη στιγμή, όπως μου είπατε, δεν πρέπει να χαθεί χρόνος. Από την 1η Ιανουαρίου του 2024 θα υπάρξει κάτι που θα αποτελέσει μια ευχάριστη παρέμβαση για τους φίλους από το Ρέθμο. Δηλαδή, ποια θα είναι η βασική προτεραιότητα από τη νέα αυτοδιοικητική θητεία σας? Καταρχήν να υλοποιήσουμε το τεράστιο πρόγραμμα που έχουμε εξασφαλίσει. Έχουμε πάνω από 200 εκατομμύρια να δουλέψουμε. Και πρέπει να δούμε με ποια υπηρεσία, με ποιες βοήθειες, με ποια γραφειοκρατία. Επίσης έχουμε το τεράστιο θέμα του ενεργειακού κόστους. Θα το βρούμε μπροστά μας. Νομίζω ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο αυτό το ζήτημα που δεν μπορεί πια η κυβέρνηση να κάνει πως δεν το καταλαβαίνει. Δεν ακουμπά τους Δήμους, ακουμπά τους πολίτες και θα τους ακουμπήσει με έναν τρόπο, θα έλεγα, πολύ σκληρό. Άρα πρέπει εδώ να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε και υπάρχουν προτάσεις. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι η αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών. Πρέπει να μαθαίνουμε από τα παθήματα άλλων. Εμείς εδώ, επειδή είχαμε την εμπειρία παρόμοιων καταστάσεων, όχι τόσο δραματικών, έχουμε αυτή τη στιγμή την επάρκεια και την οριμότητα κάποιων μελετών. Άρα χρειάζεται ένας ανασχεδιασμός. Πρέπει να μιλήσουμε με τον Περιφερειάρχη μας και με τα κεντρικά υπουργεία για να βρούμε εκείνα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, να κάνουμε ακόμα και ένα ανασχεδιασμό και να δώσουμε έμφαση
Εγώ νομίζω δηλαδή ότι πραγματικά δεν περίμενα καμία ώρα να ξεκουραστώ. Και ούτε θέλω να ξεκουραστώ. Για μένα ξεκούραση είναι να νιώθω ότι θα έχω την επόμενη μέρα ένα πρόβλημα λιγότερο. Δήμαρχε της Σιτίας, βιώσατε στα όρια του δικού σας Δήμου μια τεράστια καταστροφή στο πρόσφατο παρελθόν. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς δημοσιογραφικά, όταν βλέπαμε αυτές τις εικόνες, είχαμε σοκαριστεί. Όλο το παράκτιο μέτωπο βυθισμένο στη λάσπη και στο νερό, με μία απόγνωση των κατοίκων. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι μια τέτοια καταστροφή θα μπορούσε να επιφέρει και μία δυσαρέσκεια. Και μία δυσαρέσκεια που θα μπορούσε να αποτυπωθεί και στην ψήφο των πολιτών από την Σιτία. Αυτό σας κάνει να έχετε μια μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι στους πολίτες σας που πήγαν να ψηφίσουν έχοντας δοκιμαστεί στο πρόσφατο παρελθόν από μια θεομηνία. Η αλήθεια είναι ότι όταν βιώνεις τέτοια γεγονότα, κύριε Δασκαλάκη, ο κόσμος έχει μια φοβερή αποστροφή, να το πω, σε όσους έχουν την τύχη στα χέρια τους. Είτε είναι ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, το δεύτερος βαθμός την κεντρική κυβέρνηση. Θα σας εξομολογηθώ ότι πραγματικά τις πρώτες ώρες της καταστροφής η μήνυση εναντίον του Δημάρχου και του προσώπου του ήταν τεράστια. Παρά τα αυτά, δεν χάσαμε το κουράγιο μας. Καθίσαμε δίπλα στους πολίτες, ακούσαμε ό,τι ήταν να ακούσουμε, καρτερικά μπορώ να πω, αλλά σηκώσαμε τα μανίκια. Και σηκώσαμε τα μανίκια και αυτό το είδαν οι συνδημότες, το αναγνωρίσανε. Είδαν ότι σκύψαμε στο πρόβλημα πάνω, βοηθήσαμε, γίναμε ένα με τη λάσπη, ένα με την καθημερινότητα, ένα με τα χωματουργικά μηχανήματα. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, η πόλη κατάφερε πραγματικά σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα να λειτουργήσει η οικονομία της και αυτό το εισέπραξαν οι δημότες και εισέπραξαν τον τρόπο που προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε τις επιχορηγήσεις που έπρεπε να τρέξουν από την κεντρική κυβέρνηση για να αποζημιωθούν τα σπίτια, οι κατοικίες και ό,τι άλλο είχε υποστεί τις φθορές τις συγκεκριμένες. Να σας πω ότι και σε επίπεδο αντιπλημμυρικό, σε συνεργασία με την περιφέρεια Κρήτης έγινε μια πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια. Σε κάποιο σημείο όπου υπήρχε μια γέφυρα, μια κακοτεχνία γέφυρας, μια κατασκευή η οποία δημιουργούσε ένα πρόβλημα πλημμυρικό πολλά χρόνια στην πόλη της Σιτίας, υπήρχε ένα στένεμα τέλος πάντων της κήτης του ποταμού. Να σας πω ότι με fast track διαδικασίες κατεδαφίσαμε τη γέφυρα, ήρθε ο στρατός, τοποθέτησε μια μπέλεη, διευρύνθηκε στο συγκεκριμένο σημείο κήτη του ποταμού. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε εξέλιξη ένας καθαρισμός ευρύς και των ποταμών και των ριακιών της περιοχής με τρία συνεργεία. Αυτό φαίνεται συνδυαστικά με μια μελέτη που αναθέσαμε εμείς άμεσα για την αποκατάσταση ενός σημείου το οποίο δημιούργησε το πρόσφατο πλημμυρικό φαινόμενο που σας είπα, το περσινό τέλος πάντων. Όλα αυτά συνεκτιμηθήκαν από τους συνδημότες μας και είδαν ότι όντως σκύψαμε όχι μόνο στο πρόβλημα τη στιγμή που προέκυψε το πρόβλημα, αλλά και σε βάθος χρόνου για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους φαινόμενα που, κακά τα ψέματα κύριε Δασκαλάκη, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις ένα τέτοιο φαινόμενο, ό,τι πλημμυρικά έργα και να έχεις κάνει, ό,τι υποδομές και να υπάρχουν, δυστυχώς φαίνονται όλα ότι είναι ανεπαρκή. Παρά τα αυτά, υποχρέωση είναι όλων να κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο, ό,τι είναι βέλτιστο, ούτως ώστε να μπορέσουμε τις περισσότερες των ζημιών που θα δημιουργηθούν να τις απορροφήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Θα πάω στο επόμενο και τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα με την επιστροφή, επειδή βλέπω εδώ ότι έχουν έρθει όμορφα ερωτήματα, θα τα θέσω στον καθένα από εσάς ξεχωριστά. Θα σας πω όμως κάτι που ήρθε εδώ ένα μήνυμα στο email της εκπομπής, βλέπετε και τους τρόπους επικοινωνίας. Ωραία, έχουμε στην Crete TV, ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook, Δασκαλάκης Παπάκη CreteTV.gr, το mail της εκπομπής και 2810-38.000 στο τηλεφωνικό κέντρο. Ρωτάνε οι τηλεθεατές αν πρέπει λίγο να καταρριφθεί στην αυτοδιοίκηση της Κρήτης το ταμπού της εσωστρέφειας και το εξηγεί εδώ ο τηλεθεατής ότι αν ποτέ μπαίνετε στη διαδικασία, λέει, οι δήμαρχοι μεταξύ σας να μιλάτε για κοινά προβλήματα και αν υπάρχει ένας ενιαίος φορέας πέρα από την ΠΕΔ που θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα κοινό προβληματισμό. Πριν από λίγο, κύριε Μαρινάκη και κύριε Ζερβάκη, είχατε την ευκαιρία να είστε εδώ απ' έξω με τον Δήμαρχο του Ηρακλείου που ολοκλήρωσε τη συνέντευξή του στην εκπομπή
και είδα ότι υπάρχει μια διάθεση για επικοινωνία. Θα ήθελα αυτό να το αναπτύξουμε και να το συζητήσουμε στο επόμενο μέρος και με τον κύριο Σημανδυράκη. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. 3 λεπτά μετά τις 11:30, απόψε η βραδιά είναι αφιερωμένη στους νικητές των εκλογών για τους Δήμους της Κρήτης. Στο πρώτο μέρος είχαμε μαζί μας την πρώτη του συνέντευξη τον Δήμαρχο Ηρακλή, τον κύριο Καλοκαιρινό. Μαζί μας τώρα ο Δήμαρχος Χανίων, ο κύριος Σημανδυράκης, ο Δήμαρχος Ρεθύμνου, ο κύριος Μαρινάκης και ο Δήμαρχος Σιτίας, ο κύριος Ζερβάκης. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Σημανδυράκη. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι εκλογές, θα σας πάω τώρα λίγο σε πιο χαλαρή διάθεση, γιατί κατανοώ και την κόπωση της εκλογικής νύχτας. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι εκλογές εσάς σας βρήκανε με μία εντελώς διαφορετική εικόνα και στο οικογενειακό σας περιβάλλον, κύριε Σημανδυράκη. Είστε τρεις, η σύντροφό σας και ο γιος σας. Και θα κρατήσω μία ατάκα που είχα δει σε ένα story σας που είχατε ανεβάσει, που δίνατε υπόσχεση στο γιο ότι σε 2 ημέρες, κάνει υπομονή, σε 2 ημέρες θα είμαι σε πιο normal πρόγραμμα. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή η οικογενειακή πραγματικότητα σας κάνει και πιο σοφό στα νέα σας καθήκοντα από την 1η Ιανουαρίου. Διαφορετικά κυβερνά έναν Δήμο, ένας άνθρωπος που προσωπικά είναι ελεύθερος και διαφορετικά ένας άνθρωπος που φτιάχνει οικογένεια. Αυτό είναι ένα όπλο που θα προσθεθεί στη φαρέτρα του Παναγιώτη Σημανδυράκη στην νέα αυτοδιοικητική θητεία από την 1η Ιανουαρίου. Για να είμαι ειλικρινής, ο τρόπος που κάθε ένας ασκείται καθήκοντά του δεν νομίζω ότι πρέπει να συνδέονται με τα προσωπικά του ζητήματα. Μπορεί στην προεκλογική περίοδο και με την ευκολία που υπάρχει στα social media να μπορείς να προβάλλεις κάποιες τέτοιες πτυχές. Όμως θα έλεγα ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε έχει να κάνει με τα προβλήματα, την επίλυσή τους και ο τρόπος που τα προσεγγίζεις θα πρέπει να είναι πάντα σύμφωνα με το πλαίσιο το πολιτικό το οποίο έχει στο μυαλό σου. Σίγουρα σε προσωπικό επίπεδο όμως μπορεί να υπάρχει κάποια αλλαγή, κάποια άλλη αντιμετώπιση των πραγμάτων σε επίπεδο καθημερινότητας δική σου. Όμως με την ίδια αγωνία, με το ίδιο πάθος, με την ίδια αγάπη για τον τόπο πορευτήκαμε τα 4 τελευταία χρόνια. Τώρα όμως υπάρχει η εμπειρία ας πούμε της οικογένειας και ενδεχομένως του πατρικού ενστίκτου που μπορεί να δημιουργήσει μια μεγαλύτερη ευαισθησία σε θέματα που έχουν να κάνουν με παιδιά, σε θέματα που έχουν να κάνουν με δομές, γιατί εκ των έσω υπάρχει αυτή η βάση πια. Στο βαθμό που αλλάζει ο κάθε άνθρωπος με την έλευση ενός παιδιού και νομίζω ότι όλους μας αλλάζει σε ένα σημαντικό βαθμό, προφανώς μπορεί να αλλάξουν και κάποια ζητήματα και κάποιες οπτικές. Όμως θεωρώ ότι η κατεύθυνση συνολικά παραμένει η ίδια, ούτως ή άλλως και στο κομμάτι του κοινωνικού προγράμματος και στο κομμάτι της προσβασιμότητας και προσπλασιμότητας έχουν γίνει φοβερά πολύ μεγάλα βήματα. Η καθημερινότητα βέβαια ενός γονέα έχει μια δική της εμπειρία και πάνω σε αυτή την εμπειρία καθημερινά και εμείς μαθαίνουμε και εγώ προσωπικά μαθαίνω. Η προσπλασιμότητα σε μια πόλη όπως τα Χανιά με πολλές υστερήσεις και πολλά προβλήματα και ρημοτομικά θέματα είναι πάντα προτεραιότητα και γι' αυτό το λόγο θεωρούμε τα επόμενα χρόνια και βάσει των σχεδιασμών που έχουν γίνει και βάσει των πολύ μεγάλων χρηματοδοτήσεων θα δοθούν απαντήσεις, θα δοθούν λύσεις σε αυτό το κρίσιμο θέμα και είμαι αισιόδοξος ότι κάθε χρόνος που θα περνάει θα είναι ακόμη πιο φιλική για όλους τους πολίτες και κατ' επέκταση και για τους νέους γονείς, τους οποίους μπορώ καλύτερα τώρα να καταλάβω. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό που είπα στο προηγούμενο μέρος για την εξωστρέφεια των Δήμων. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλές φορές ένας δήμαρχος, κυρίως μαζί με την ομάδα του, κινείται μέσα στα όρια του Δήμου του. Δηλαδή, ενδιαφέρεται και ορθώς, έτσι είναι το σωστό, για το πώς θα κάνει καλύτερη την καθημερινότητα των πολιτών του. Όμως, δίπλα σας υπάρχει μια πόλη, το Ρέθυμνο, παραδίπλα σας είναι ο Πλατανιάς, υπάρχουν οι Δήμοι της Ενδοχώρας, υπάρχει το μοντέλο της Μεγαλούπολης, όπως είναι το Ηράκλειο. Θεωρείτε ότι έχουν τεθεί οι βάσεις για να έχετε μια ενιαία συνεννόηση οι δήμαρχοι της Κρήτης? Δηλαδή, τώρα εσείς είστε στα Χανιά, ο δήμαρχος της Σιτίας είναι στην άλλη άκρη της Κρήτης. Δεν θα ήταν ορθό να γνωρίζετε και εσείς
αλλά και από την άλλη πλευρά της Κρήτης, το τι συμβαίνει στα Χανιά, πώς βελτίωσαν αυτή την καθημερινότητα, ποια είναι η τομή που έκανε ο Δήμαρχος Ρεθίμ που θα μπορούσε να είναι χρήσιμη, ας πούμε, στον Δήμο του Ηρακλείου. Θα μπορούσε να υπάρξει ένα τέτοιο ενιαίο μοντέλο πέρα από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων που επιτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο. Θεωρώ ότι αυτό που μας ενώνει θεσμικά, τόσο και κυρίως με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων, είναι και η ίδια, είναι ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης. Είναι θεσμικά η αιρετή περιφέρεια όπως αυτή υπάρχει από το 2010, που διαμορφώνει ένα πλαίσιο και στο κομμάτι των κατανομών πόρων, αλλά και των περιφερειακών σχεδιασμών που στη συνέχεια τους ακολουθούν οι σχεδιασμοί σε τοπικό επίπεδο. Και αν υπάρχει ένας βηματισμός κοινός, νομίζω ότι αυτός μπορεί κάποιος να τον διακρίνει τα τελευταία χρόνια και μετά κυρίως από την λειτουργία του Καλλικράτη. Όλα αυτά βέβαια έχουν να κάνουν, θεωρώ, και με την παρουσία των ίδιων των προσώπων. Έχω αναφέρει δημόσια, το αναφέρατε και εσείς στην αρχή, ότι για παράδειγμα θεωρώ ότι με το Δήμο Ρεθύμνης και τον Γιώργη το Μαρινάκη υπάρχει μια πάρα πολύ καλή επικοινωνία. Αυτό οφείλεται προφανώς και στα κοινά ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε, αλλά και στην πολιτική πάρα πολλές φορές το θέμα, το ζήτημα των προσώπων είναι σημαντικό και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι τα επόμενα χρόνια θα μπορέσουμε να διευρύνουμε αυτό το διάλογο. Άλλωστε, τα θέματα και οι διεκδικήσεις των Δήμων στο βασικό του σκέλος παραμένουν κοινά. Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε με το πολύ μεγάλο, το ανυπέρβλητο πλέον πρόβλημα της υποστελέχωσης. Έχουμε τα ζητήματα της γραφειοκρατίας, έχουμε τα ζητήματα της υποχρηματοδότησης, δηλαδή κοινές διεκδικήσεις που πάντα βρίσκουν τη συντριπτική πλειοψηφία των δημάρχων σε κοινό μέτωπο, σε κοινό αγώνα, και είμαι σίγουρος ότι έτσι θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα. Δήμαρχε του Ρεθύμνου, θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό. Δεν κάνει πιο σοφό κάθε δήμαρχο όταν έρχεται σε μια πιο στενή επαφή και επικοινωνία με έναν συνάδελφό του που μπορεί οι δύο πόλεις να έχουν και κοινά χαρακτηριστικά. Είστε μια πόλη που αντιμετωπίζει κυκλοφοριακό πρόβλημα, το Ηράκλειο επίσης αντιμετωπίζει ένα σοβαρό το κυκλοφοριακό πρόβλημα, τα Χανιά έχουν τα δικά τους προβλήματα, ενδεχομένως η ΣΥΤΙΑ να υπάρχει μια παρέμβαση που θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη στο Ρέθυμνο. Αυτή η ενιαία γραμμή, αυτή η ενιαία συνεννόηση θα μπορούσε να κάνει και ένα καλύτερο μοντέλο αυτοδιοίκησης. Νομίζω είναι, όπως το είπε ο Παναγιώτης, ένα θέμα προσώπων. Εμείς πάρα πολλές φορές επικοινωνούμε μεταξύ μας. Όχι γιατί είναι κοντά τα Χανιά με το Ρέθυμνο, είναι η κοινότητα των προβλημάτων, είναι η αλλοεκτίμηση που υπάρχει, η πεποίθηση ότι θα μου δώσει μία λύση ή θα του δώσω μία λύση σε κάτι και θα έχει μία σοβαρότητα και μία, αν θέλετε, οντολογική υπόσταση. Γιατί εμείς δεν κάνουμε τους παρατηρητές, δεν μπορούμε να κάνουμε απλώς κριτική και να περιγράφουμε τα προβλήματα. Θυμάμαι, ας πούμε, τον Παναγιώτη, κάποια δεδομένη στιγμή μου λέει: θέλω να έρθω στο Ρέθυμνο, γιατί πρέπει να κουβεντιάσουμε κάτι από κοντά. Και ήρθε. Ήταν Σάββατο απόγευμα και ήρθε εκεί και κάτσαμε στο Δημαρχείο μία μισή ώρα και λύσαμε αυτό το θέμα. Θέλω να πω δηλαδή ότι εμείς μιλάμε και με όλους τους συναδέλφους μιλάμε. Το ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ένα φόρουμ δημάρχων. Ξέρετε, πολλές φορές, επειδή και τα προγράμματα είναι ανταγωνιστικά, μας έχουν βάλει σε μία, αν θέλετε, ανταγωνιστικότητα που κάποιοι το θεωρούν ότι πρέπει να είναι εσωστρεφείς, να μην αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Εμείς, επειδή θεωρούμε στο Ρέθυμνο ότι έχουμε ξεκινήσει κάποια πράγματα νωρίτερα και θεωρούμε δεδομένο ότι και οι άλλοι δήμοι πρέπει να ακολουθήσουν, όπως και τώρα που έχουμε το πιλωτικό πρόγραμμα της σύνδρευσης της αποχέτευσης, προφανώς θα δώσουμε όλη την πληροφορία στους άλλους. Και όταν χειρίζεις ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, δεν το χειρίζεις απλώς για να είσαι εσύ leader ή συνέτερος partner, αλλά για να δώσεις αυτά που αποκόμισες ως ωφέλεια και στους υπόλοιπους συναδέλφους. Κοιτάτε, κάντε μια ερώτηση. Σας ευχαριστώ που δεν μου την απευθύνατε και εμένα να σας απαντήσω. Έχουμε την αγωνία ποιοι δήμαρχοι είναι στους δήμους της Κρήτης. Μας ενδιαφέρει η ποιότητα των δημάρχων. Μας ενδιαφέρει να μην είναι απλώς καλοί άνθρωποι ή να είναι από καλές οικογένειες. Μας ενδιαφέρει να υπάρχει μια ποιότητα και ένα επίπεδο. Ξέρετε, το επίπεδο των δημάρχων της Κρήτης, και αυτό το λένε στα Υπουργεία,
είναι πολύ ψηλότερα από το μέσο όρο των δημάρχων. Δεν θα σας πάω μακριά. Σε επίπεδο Ρεθύμνου μπορεί να υπάρξει αυτό το μοντέλο συνεννόησης των δημάρχων του Ρεθύμνου, δηλαδή είστε ο δήμαρχος του Ρεθύμνου. Έχετε τον Δήμο Μυλοποτάμου με τον κύριο Γιώργο Κλάδο να έχει αναλάβει τα ενία από την 1η Ιανουαρίου. Ο κύριος Μουρτζανός και ο κύριος Σταταράκης είναι δύο δήμαρχοι που έχουν τη δική τους αυτοδιοικητική πορεία. Ο κύριος Κεφαλογιάννης επίσης υπάρχει αυτή η ενιαία γραμμή. Αντιλαμβάνομαι ότι με κάποιους δημάρχους είστε πιο κοντά, με κάποιους άλλους δεν έχετε σημείο επαφής. Όμως, όταν όλοι είστε τοπικοί άρχοντες σε έναν Δήμο που, σε έναν Δήμο που όλοι μαζί οι Δήμοι δημιουργούν μια περιφερειακή ενότητα, δεν πρέπει να υπάρχει και μια ενιαία συνεννόηση, μια ενιαία συζήτηση. Μα νομίζω και υπάρχει, ας πούμε, στη διαχείριση των απορριμμάτων. Είχαμε συναντήληψη και βοηθούμε τους αδύνατους. Πολλές φορές ο Δήμος Ρεθύμνης σε διάφορα προγράμματα δείχνει ότι νιώθει ότι είναι ο Μητροπολιτικός Δήμος που πρέπει να στηρίξει την ενδοχώρα. Και αυτό δεν το κάνει επειδή είναι γαλαντόμος, το κάνει γιατί είναι θεσμικός και νιώθει ότι αν οι γύρω δήμοι δεν είναι ισχυροί, δεν έχουν λύσει επιμέρους θέματα, τελικά το πληρώνει η πόλη. Mm-hmm. Ξέρετε, είναι μια, αν θέλετε, αλληλεπίδραση μεταξύ ενδοχώρας και πόλης. Και αυτό δεν πρέπει να το παραβλέπουμε. Και κατανοούμε πολλές φορές... Καταρχήν η πόλη είναι η πόλη όλων των μικρότερων δήμων. Ακριβώς. Και κατανοούμε πολλές φορές και ένα μαξιμαλισμό απαιτήσεων από τους δημάρχους της ενδοχώρας. Καταλαβαίνω πώς το λέτε. Και το αντιλαμβανόμαστε με πολύ κατανόηση και καμιά φορά θα έλεγα και με υποχωρητικότητα. Μάλιστα. Δήμαρχε της Σιτίας, εσείς τώρα έχετε ένα βασικό χαρακτηριστικό, γιατί την ερχόμενη Κυριακή, μάλλον την ερχόμενη Δευτέρα τέτοια ώρα, στο Λασίθι θα έχει διαμορφωθεί ένας νέος αυτοδιοικητικός χάρτης. Είστε ο Δήμαρχος της Σιτίας, έχετε πάρει το OK από τους πολίτες να συνεχίσετε το έργο σας και την πορεία σας. Όμως και στον Δήμο της Ιεράπετρας και στον Δήμο του Αγίου Νικολάου, φαίνεται ότι τα πρόσωπα που θα αναλάβουν, όποια και αν είναι αυτά, δεν έχουν διαχειριστεί στο παρελθόν ως επικεφαλής ηνία Δήμων. Δηλαδή έχουμε τον κύριο Χαριτάκη και τον κύριο Μενεγάκη στον Άγιο Νικόλαο που θα κονταροχτυπηθούν την ερχόμενη Κυριακή. Έχουμε τον κύριο Γουλιδά και τον κύριο Φραγκούλη στην Ιεράπετρα. Σας δημιουργεί αυτό μια αγωνία για το πώς θα διαμορφωθεί η ισορροπία, γιατί το Λασίθι έχει και ένα κοινό χαρακτηριστικό. Είστε 4 αστικά κέντρα σε μια περιοχή και το οροπέδιο Λασιθίου, αλλά με κοινά προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, το κομμάτι της υγείας. Βλέπουμε μια απαξίωση στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, μια τεράστια απαξίωση στο νοσοκομείο της Σιτίας. Σχεδόν ανά εβδομάδα έχουμε ρεπορτάζ από τα προβλήματα του νοσοκομείου και την ίδια ώρα προβλήματα και στην υγεία της Ιεράπετρας. Κύριε Δασκαλάκη, ήμουν πάντα υπέρμαχος των συνεργειών και των συνεργασιών και αυτό το εφαρμόσαμε κατά κόρον την τετραετία που διανύουμε. Οι σχέσεις με όλους τους δημάρχους, τους παρόντες, ήταν οι καλύτερη δυνατή. Συμμετέχουμε σε αναπτυξιακές εταιρείες, συμμετέχουμε σε οργανισμούς και εκτιμώ ότι πολλά ζητήματα λύθηκαν στο τραπέζι χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε αντίδραση ή το οποιοδήποτε πρόβλημα στους δημότες. Αλίμονο αν ξαναγυρίσουμε στη λογική της εσωστρέφειας το ότι δεν πρέπει να αποτυπώνονται οι όποιες δραστηριότητες κάνει ένας Δήμος, οι όποιες χρηματοδοτήσεις, από πού μπορεί να αντιλήσει κάποια χρήματα. Θεωρώ ότι είναι ξεπερασμένες λογικές. Πρέπει να βαδίσουμε στη λογική του η ανάπτυξη θα φέρει ωφέλειες, όχι μόνο στο δικό μας Δήμος, αλλά και στους όμορους Δήμους. Εμείς στην πόλη της Σιτίας έχουμε ένα αεροδρόμιο το οποίο προσπαθεί να βρει το βηματισμό του και αντιλαμβάνεται κανείς ότι αν δεν υπάρξει αυτός ο ευλογημένος βόρειος οδικός... Θα το εξαιρετικό αεροδρόμιο με το πιο σύγχρονο αεροσταθμό αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Ακριβώς. Το οποίο προσπαθεί, όπως σας είπα, να βρει το βηματισμό του, αλλά για να βρει το βηματισμό του πρέπει να έχει μια διασύνδεση με ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο, είτε βόρειο οδικό άξονα είτε νότιο οδικό άξονα. Πρέπει να έχει μια διασύνδεση με το λιμάνι της Σιτίας. Για να μπορέσει να δώσει τα ωφέλη που πρέπει να δώσει όχι μόνο στην τοπική κοινωνία αλλά και στην κοινωνία ευρύτερα και του Αγίου Νικολάου και της Ιεράπετρας και του οροπεδίου Λασιθίου. Οι άνθρωποι οι οποίοι διεκδικούν αυτή τη στιγμή τους δημαρχικούς στόχους στον νομό Λασιθίου είναι ήδη γνωστοί, έχουμε θητεύσει μαζί. Έχουν βρεθεί σε θέσεις ευθύνης και αυτοδιοικητικές θέσεις. Ακριβώς. Αλλά αυτή τη στιγμή διεκδικούν
δύο μεγάλους δήμους του Λασιθίου, τους δύο μεγαλύτερους δήμους του Λασιθίου. Εκτιμώ όταν πριτανεύσει η λογική και το συμφέρον, όχι μόνο το πικιστικό και σε αμυγός ωφελημινιστικά κριτήρια, θεωρώ ότι μπορούμε όλοι οι δήμαρχοι να βοηθήσουμε όχι μόνο τον τόπο μας, αλλά διευρυμένα να βοηθήσουμε το ίδιο το Λασίθι που το γνωρίζετε όλοι, έχει μια υστέρηση σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης και θεωρώ ότι το ζητούμενο είναι αυτό, ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να αναβαθμίσουμε την καθημερινότητα των συνδημοτών μας, την ποιότητα ζωής τους και να μπορέσουμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω που χρειάζεται. Κύριε Δήμαρχε, θεωρείτε ότι αυτός ο τοπικισμός που επικρατεί από μια μερίδα πολιτών, αλλά και φορέων, δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, στις πόλεις του Λασιθίου, είναι μια από τις αιτίες που το Λασίθι έχει ένα αναπτυξιακό έλλειμμα? Πολύ πιθανόν. Τα στοιχεία αυτά, ξέρετε, δεν είναι μετρήσιμα και δεν μπορεί να τα αποτυπώσει κανείς με σιγουριά. Αλλά εκτιμώ ότι επειδή τα προηγούμενα χρόνια πραγματικά υπήρχε έτσι μια τοπικιστική αντίληψη, η οποία δεν έφερε αποτέλεσμα. Τα τελευταία χρόνια σας διαβεβαιώ ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Με τους δημάρχους, όπως σας είπα, υπάρχει μια άριστη σχέση όλων. Θεωρώ ότι και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να βαδίσουμε και την επόμενη πενταετία. Διότι δεν υπάρχει κανείς λόγος και κανένα κέρδος στο να μένει ο καθένας στο καβούκι του, περιχαρακωμένος, θεωρώντας ότι προστατεύοντας τα δικαιώματά του, προστατεύει και τον ίδιο τον τόπο. Θεωρώ ότι είναι ξεπερασμένες αντιλήψεις, όπως σας είπα, και δεν δημιουργούν κανένα όφελο στις τοπικές κοινωνίες. Λοιπόν, θα πάω στην τελευταία ερώτηση με ένα γύρο σε όλους σας. Κύριε Σημανδυρά, κύριε Δήμαρχε των Χανίων, φαντάζομαι ότι έχετε ιεραρχήσει τις προτεραιότητες. Υπάρχει ένα έργο που υλοποιείτε, ένα σχέδιο που αφορά την πρόταση που θέσατε στους Χανιώτες και στις Χανιώτισσες πριν από 4 χρόνια, όταν αναλάβατε τα ενία του Δήμου Χανίων. Από την 1η Ιανουαρίου του 2024, ποιες είναι οι 3 βασικές προτεραιότητες, έτσι πολύ συνοπτικά, που θέλετε να θέσετε σε εφαρμογή στην πόλη των Χανίων, στον δεύτερο μεγαλύτερο δήμο της Κρήτης, σε μια από τις μεγάλες πόλεις της χώρας? Κοιτάξτε, ουσιαστικά έχουμε δρομολογήσει τις ενέργειες, τα έργα τα οποία θα ξεκινήσουν και θα δουν οι Χανιώτες τα επόμενα χρόνια. Και αυτό έγινε γιατί στην τελευταία ειδικά περίοδο είχαμε την ευκαιρία όλοι οι δήμοι να διεκδικήσουμε πόρους από σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, να συνεχίσουμε και να βρούμε πόρους και μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία της περιφέρειας, τα οποία σιγά σιγά μπαίνουν και αυτά μπροστά μετά από μια πάυση που διαπιστώθηκαν στην αρχή της απερχόμενης θητείας. Έτσι λοιπόν η μεγάλη μας αγωνία για το μέλλον είναι να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε απρόσκοπτα όλο αυτό το πολύ μεγάλο επενδυτικό έργο για το Δήμο Χανίων, έργο το οποίο έχει να κάνει τόσο με μεγάλες βασικές υποδομές, οι οποίες θα αλλάξουν και ήταν και κρεμότητες δεκαετιών, όσο και να αξιοποιήσουμε τα πολλά νέα ακίνητα, νέα μνημεία, τα οποία περιήλθαν στην χρήση, στην κυριότητα του Δήμου Χανίων, ιδιαίτερα τα 2 τελευταία χρόνια. Όλες αυτές οι σύνθετες διαδικασίες θα αλλάξουν πραγματικά και την εικόνα και τη λειτουργία της πόλης και βέβαια σε έργα τα οποία μπορεί να μην φαίνονται, να μην μπορούν να γίνονται εύκολα αντιληπτά στους πολίτες, αλλά έχουν τη δική τους αξία στο κομμάτι λειτουργίας της ΔΕΙΑ, σε έργα ίδρυυσης και αποχέτευσης, τα οποία θα έρθουν να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις και να φέρουν το σύνολο των πολιτών στο να έχουν την ίδια ποιότητα και την ίδια πρόσβαση στις υπηρεσίες της ΔΕΙΑ. Όλα αυτά μαζί νομίζω ότι συνδέεται με ένα πολύ δυναμικό και πολύ σημαντικό έργο, το οποίο σε συνδυασμό με την προτεραιότητα που έχουμε βάλει στο κομμάτι του πολιτισμού και της εξωστρέφειας, διαμορφώνει έναν σύγχρονο και δυναμικό Δήμο. Πάρα πολλή δουλειά δηλαδή, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει και θα ενταθεί μέσα στο επόμενο διάστημα για να απαντήσουμε στα θέματα. Δεν θα αναφερθώ συγκεκριμένα στο κοινό πρόβλημα των μεγάλων πόλεων της Κρήτης που είναι το κυκλοφοριακό. Εκεί έχουν γίνει μια σειρά από παρεμβάσεις και σχεδιασμοί που πρέπει και αυτοί με τη σειρά να έρθουν να υλοποιηθούν για να απαντήσουμε σταδιακά σε όλα αυτά τα προβλήματα, τα κοινά προβλήματα επαναλαμβάνω, τα οποία ταλανίζουν τις πόλεις μας και τους δήμους συνολικά
και πρέπει να παίρνουν σιγά σιγά πιστικές απαντήσεις. Μάλιστα. Δήμαρχε του Ρεθύμνου. Δεν μου κάνετε την έξυπνη ερώτηση όμως. Θα σας την κάνω. Κάντε μου. Ωραία. Κοίτατε, έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα. Σημαίνει το υπόγειο πάρκινγκ. Πρέπει να το δημοπρατήσουμε άμεσα. Είναι οι μελέτες τώρα του τελειώνουν, αρχίζουν και θα τελειώσουν σε 12 μήνες του Αρχαιολογικού Μουσείου, το οποίο αυτομάτως πρέπει να δημοπρατηθεί. Γιατί είναι αυτή η δέσμευση. Είναι το φρούριο της φορτέτσας. Και η στατικότητά του, και ο καθαρισμός του, και ο περιβάλλον χώρος, και τα αναπομείναντα κτίρια που πρέπει να τελειώσουν, και να δημιουργηθεί και ένα σύγχρονο αναψυκτήριο εκεί μέσα. Έχουμε τις γειτονιές της πόλης. Ένα πρόγραμμα το οποίο είναι τα σύγχρονα ΣΒΑ. Θέλουμε να δώσουμε μια αυτονομία σε αυτές τις γειτονιές. Να νιώσουν οι άνθρωποι ξανά ότι λειτουργούν σαν γείτονες και όχι σαν ξένοι στην ίδια πόλη. Είναι η ενδοχώρα μας, οι οικισμοί μας. Το μεγάλο πρόγραμμα της ΔΕΙΑ που έχουμε ολιστικό πρόγραμμα για να μην μείνει ούτε μία σπιθαμή χωρίς αποχέτευση και με σύγχρονα δίκτυα ίδρευσης και άρδευσης όπου είναι δυνατόν. Είναι τα μεγάλα αντιπλημμυρικά, πρέπει να τα βάλουμε μπροστά. Είναι το τεράστιο θέμα του ενεργειακού που εγώ το λέω και το λέω και σαν πρόεδρος ΔΕΙΑ, είναι αυτό που λέμε στην Κρήτη, αν δεν πολυπληθιάνει το κακό δεν σάζει, το κακό έχει πληθιάνει και πρέπει να το δει κατάματα και η κυβέρνηση και η πάροχη και η τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν μπορούμε να ξεφεύγουμε από αυτή τη γάγρανα. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα σας έσω την ερώτηση πριν πάω στον κύριο Ζερβάκη. Έχει να κάνει με το Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι. Α, μάλιστα. Νομίζω ότι κανείς δεν αγνοεί στην Κρήτη ότι το Ρέθυμνο έχει ένα από τα μεγαλύτερα καρναβάλια της χώρας, που πολλές φορές έχει και ένα καθοριστικό ρόλο και στα κοινά, κύριε Δήμαρχε. Δηλαδή, το καρναβάλι, υπάρχει μια άποψη που λένε ότι το καρναβάλι λέει εκλέγει και δημοτικούς συμβούλους και πολλές φορές λέει εκλέγει και δήμαρχο. Βεβαίως, άμα είναι μέσα 15.000 άνθρωποι, έχουν ένα λόγο. Ρωτάει λοιπόν ένας τηλεθεατής, είστε ένας άνθρωπος με χιούμορ, αν βάζατε τίτλο σε αυτές τις εκλογές με αποκριάτικα χαρακτηριστικά και με σημείο αναφορά στο Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι. Ποιος θα ήταν αυτός ο τίτλος όσον αφορά, λέει, την δική σας προεκλογική πορεία μαζί με τους αντιπάλους σας? Δεν κατάλαβα τι ρωτάει ο φίλος μας με χιούμορ. Θα σας το εξηγήσω. Για λοιπόν, πείτε μου λοιπόν θα σας το εξηγήσω. Τι θέλει να πω. Αν θα μπορούσε να ενταχθεί με τη λογική του Ρεθυμνιώτικου Καρναβαλιού μία ομάδα που θα έχει τίτλο, που θα βάλετε τίτλο εσείς με φόντο τις εκλογές, την προεκλογική περίοδο, με όλο αυτό που συνέβη, με την πόλωση, με την ένταση, με την κυρία Κουτσαλεδάκη, τι τίτλο θα βάζατε? Όλα είναι περαστικά. Την καταλάβατε την ερώτηση, πήρατε χρόνο για να τη σκεφτείτε, κύριε Δήμαρχε. Είστε και δικηγόρος. Λοιπόν, κύριε Ζερβάκη. Εμείς καρναβάλι δεν έχουμε. Τα μεγάλα έργα. Τα μεγάλα έργα και οι προτεραιότητες της επόμενης θητείας. Και σε εμάς, επειδή αναφέρθηκε ο κ. Σημαντηράκης, πραγματικά την θητεία που διανύουμε έχουν δοθεί πολύ μεγάλες χρηματοδοτήσεις σε όλους τους Δήμους. Λογικό είναι λοιπόν να υπάρχουν πολλά έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη είτε σε επίπεδο μελετών, είτε σε επίπεδο δημοπρατήσεων, είτε σε επίπεδο κατασκευαστικό. Αυτή τη στιγμή εκτελούνται όντως στην πόλη της θητείας αρκετά μεγάλα έργα. Πολύ σημαντικές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες σε βάθος χρόνου θα υλοποιηθούν την επόμενη πενταετία. Ζητούμενο για μας και προσπαθήσαμε όλο αυτόν τον καιρό να δώσουμε έμφαση, κύριε Δασκαλάκη, ήταν η εξωστρέφεια της πόλης. Η απομόνωση που, όπως σας είπα και προηγουμένως, ήταν κάτι το οποίο έπρεπε με τον οποιοδήποτε τρόπο για μας να γίνει όχι ένα αρνητικό στοιχείο, αλλά να είναι ένα θετικό στοιχείο για τον τόπο. Γίνανε διάφορα event, κάναμε διάφορες εκδηλώσεις, κάναμε ένα διεθνή διαγωνισμό λαδιού, κάναμε μια αδελφοποίηση με ένα πολύ μακρινό Δήμο, ο οποίος είχε έτσι ιδιαίτερα σημειολογικά χαρακτηριστικά. Έγινε ένας διαγωνισμός στον οποίο συμμετείχαμε και κερδίσαμε ένα βραβείο Guinness. Αυτή τη στιγμή το αεροδρόμιο της Ιτίας έχει τρεις πτήσεις από τις σκανδιναβικές χώρες. Ήδη προγραμματίζεται άλλη μία του χρόνου και ήδη είμαστε σε κουβέντες ώστε να έχουμε άλλες δύο από την EasyJet, μια πολύ μεγάλη εταιρεία.
Όλα αυτά θεωρώ ότι θα δώσουν την δυναμική, την τουριστική δυναμική που έχει ανάγκη η περιοχή, την οποία δεν έχει μέχρι τώρα. Η Σιτία έχει μια φύση, ένα περιβάλλον, μια γαστρονομία που εκτιμώ ότι έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συνδυαστικά με ένα γεωπάρκο αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι χαρακτηρισμένο από την UNESCO, δίνει έτσι διαφορετικές δυνατότητες σε ό,τι έχει να κάνει τον τουρισμό που θέλει όχι μόνο η Δημοτική Αρχή, αλλά και οι ίδιοι δημότες. Το διαφορετικό τουρισμό που αναπτύσσει την καθημερινότητα του επισκέπτη με τον τόπο, είναι μια βιωματική εμπειρία. Η Σιτία είναι ένας φιλόξενος τόπος, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δέχεται τον επισκέπτη όχι σαν ένα περαστικό, αλλά σαν έναν άνθρωπο ο οποίος θα έρθει και θα ξανάρθει στον τόπο, θα βιώσει την καθημερινότητα του τόπου. Και το μεγάλο στοίχημα για μας είναι η ανάπτυξη της πόλης με την επέκταση του σχεδίου, ένα σχέδιο πόλης το οποίο έχει καθυστερήσει πάρα πολλά χρόνια, και θεωρώ ότι πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Είναι ένα δύσκολο, ένα επίπονο σχέδιο, αλλά πρέπει να γίνει για να δώσει την δυναμική που έχει ανάγκη η πόλη για να ανοίξει τα φτερά της, να μεγαλώσει, να δώσει θέσεις εργασίας, να δώσει την υπεραξία που πρέπει στη γη, να αλλάξει η χωροταξία της και για να δώσει εκείνα τα χαρακτηριστικά της, στην πόλη, ιδιαίτερα στην πόλη της Σιτίας, της πόλης. Μέχρι τώρα βλέπαμε, έχουμε κάποια δείγματα τα οποία δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Υπήρχε μια στασιμότητα πάρα πολλά χρόνια, εμείς δεν το καυτηριάζουμε, θέλουμε να ξεκινήσουμε κάποια πράγματα καινούργια, με καινούργια δεδομένα. Τα σχέδια βιώσιμης κινητικότητας, όπως ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, είναι σε εξέλιξη στο Δήμο της Σιτίας και η κατεύθυνση που πρέπει να έχουμε την επόμενη τετραετία, το οποίο έχουμε δεσμευτεί και απέναντι στους δημότες, γιατί υστερήσαμε εκεί, το οφείλουμε να το ομολογήσουμε, είναι η ανάπτυξη των τοπικών διαμερισμάτων. Υπάρχουν τοπικά διαμερίσματα στην περιοχή της Σιτίας, χωριά τα οποία είναι παραθαλάσσια, έχουν μια δυναμική τουριστική, έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν. Και εκεί πρέπει να δώσουμε επιπλέον βάρος στην επόμενη πενταετία, διότι το έχουν ανάγκη οι ίδιοι συνδημότες, οι οποίοι θέλουν και είναι αποφασισμένοι να μείνουν στα χωριά τους. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσω. Θέλω να σας πω, κύριε Δήμαρχε του Ρεθύμνου, ότι μόλις βαφτίσατε το θέμα συγκεκριμένης ομάδας του καρναβαλιού, που εδώ με ειδοποιούν ότι στο επόμενο καρναβάλι θα κατεβούν με τον τίτλο «Όλα είναι περαστικά». Επομένως, αυτό ήταν είναι και μια είδηση. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον... Έχω βαφτίσει στο παρελθόν και ποδοσφαιρική ομάδα. Έχετε βαφτίσει μαλώνανε δύο εκεί, αν πρέπει να είναι... Ποιο είναι το όνομα, λέω, φτιάξω εσύ Απόλλωνα. Πρέπει να μαλώσουμε τον Άρη. Και το κάνανε Απόλλωνα. Και εσύ Θεός του Ολύμπου είσαι, του λέω. Και το τελειώσανε εκεί τότε. Τέλεια. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Παναγιώτη Σημανδυράκη. Κύριε Δήμαρχε, σας εύχομαι καλή συνέχεια στο αυτοδιοικητικό σας έργο μαζί με την ομάδα σας. Καλό σας βράδυ. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Ρεθύμνου, τον κύριο Γιώργο Μαρινάκη. Επίσης, καλή συνέχεια, κύριε Δήμαρχε, και σε εσάς και στην ομάδα που σας απαρτίζει, όπως και τον Δήμαρχο Σιτίας, τον κύριο Γιώργο Ζερβάκη. Καλή επιτυχία, κύριε Δήμαρχε, σε εσάς και σε όλη σας τη δημοτική ομάδα. Σας ευχαριστώ διπλά, κύριε Μαρινάκη, κύριε Ζερβάκη, που βρεθήκατε εδώ, με δεδομένο ότι γνωρίζουμε και τις δυσκολίες του οδικού δικτύου. Βεβαίως, θέλω να είμαι και δίκαιος. Ο κύριος Σημανδυράκης, όσες φορές του έχω ζητήσει, είναι εδώ. Κατανοώ ότι η απόσταση των Χανίων είναι και λίγο μεγαλύτερη. Επομένως, την επόμενη φορά σίγουρα θα έχουν ευκαιρία να τα πούμε και διαζώσεις. Ήταν οι τέσσερις δήμαρχοι των μεγάλων πόλεων της Κρήτης. Βάζω και τον Δήμο της Σιτίας, γιατί στο Λασίθι δεν προέκυψε δημοτική αρχή στον Άγιο Νικόλαο και της Ιεράπετρας. Μαζί μας ο Δήμαρχος Ηρακλείου, κύριος Καλοκαίρινος, ο Δήμαρχος Χανίων, κύριος Σημανδυράκης, ο Δήμαρχος Ρεθύμνου, κύριος Μαρινάκης, και ο Δήμαρχος Σιτίας, ο κύριος Ζερβάκης. Να τους ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία, γιατί η δική τους επιτυχία θα βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών που ζουν στους Δήμους. Άλλωστε, εσείς, εμείς, όλοι μαζί είμαστε αυτοί που αποφασίσαμε για το μέλλον του τόπου μας την επόμενη αυτοδιοικητική πενταετία. Θα είμαστε εδώ και την ερχόμενη Κυριακή για να δούμε τι θα γίνει στην Χερσόνησο, τον Άγιο Νικόλαο και την Ιεράπετρα. Να σας υπενθυμίσω ότι εμείς εκτάκτως θα είμαστε μαζί και την Τετάρτη το βράδυ στις 10 παρά 10, καθώς εδώ στην εκπομπή Ώρα Αιχμής
θα βρεθούν οι δύο μονομάχοι στον Δήμο της Χερσονήσου, στον πιο τουριστικό Δήμο της χώρας, ο κύριος Ζαχαρίας Δοξαστάκης και ο κύριος Γιάννης Σέγκος, σε ένα debate, μία ανάσα από τις κάλπες της Κυριακής στην Χερσόνησο. Κυρίες και κύριοι, καλό σας ξημέρωμα.